Κάνεις καταστάσεις με απλήρωτη υπεροριακή εργασία, καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, μη εφαρμογή συμβάσεων και συχνά απάνθρωπες συνθήκες, καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού. Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού φέτος βιώνουν μια απίστευτη εργοδοτική αυθαιρεσία και παραβατικότητα. Δυστυχώς, θα θέλαμε πάρα πολύ να επικαλεστούμε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά και ότι είναι μειοψηφία στον κλάδο. Αλλά ξέρετε, πολλές μειοψηφίες μαζί φτιάχνουν στο τέλος μια πλειοψηφία. Ζητάμε εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης ξενοδοχοπαλλήλων και των τοπικών που έχουν και αυτές κηρυχτεί ως γενικώς υποχρεωτικοί. Και στο επόμενο διάστημα κοιτάζουμε να κηρυχτεί και των Χανίων η τοπική σύμβαση ως γενικώς υποχρεωτική. Να τηρείται, να εφαρμόζεται. Κάτι που δεν γίνεται. Η επανέναρξη μετά την πανδημία βρήκε τον κλάδο με περίπου 50.000 λιγότερους εργαζόμενους και με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αποδυναμωμένους, με αποτέλεσμα η εργοδοτική παραβατικότητα να χτυπά κόκκινο. Σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στράφηκε σε άλλα επαγγέλματα, ενώ επαγγελματίες μάγειρες έφυγαν στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά λέμε ότι αν θα μπεις σε ένα ξενοδοχείο στην. Εντάξει, Κύπρος, αλλά άμα μπεις σε ένα ξενοδοχείο στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία ή στην Κροατία και πεις καλημέρα δυνατά, θα σου απαντήσουν σίγουρα πάνω από 10 άτομα. Και ο τρίτος και κυρίαρχος λόγος είναι αυτή η εγκατάλειψη που νιώθουμε εμείς οι εποχικά εργαζόμενοι στον κλάδο τους χειμερινούς μήνες. Συνδικαλιστές του κλάδου μίλησαν ακόμη για κύμα παρατήσεων εργαζομένων που προσελήφθησαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και της καταστρατήγησης των κλαδικών συμβάσεων. Εκεί που η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι θα πνιγούμε από τον τουρισμό, ότι θα έχουμε έσοδα, δυστυχώς τώρα που μιλάμε καθημερινά συνάδελφοι λόγω του ότι δεν μπορούν να αντέξουν την υπερεργασία, δεν πληρώνονται όπως πρέπει, δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα, παρετούνται ο ένας πίσω από τον άλλον, λιποθυμάν πάνω στο νοσοκομείο. Φέτος έχουν εκδοθεί πάρα πολλά δελτία ανηλίκων, περίπου στα 700 άτομα, νέα παιδιά κάτω των 18 θα δουλέψουν στον επισιτισμό τουρισμό. Αυτά τα παιδιά θα πάνε στις δουλειές αυτές. Ποιος θα ελέξει αν τηρούνται τα ωράρια? Αυτά έχουν μια δική μεταχείριση. Ποιος θα ελέξει τι? Δυστυχώς φοβάμαι ότι και αυτά τα παιδιά θα απογοητευτούν και δεν θα συνεχίσουν στο επάγγελμα. Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες σε καθημερινή βάση στα σωματεία τουρισμού και επισιτισμού της χώρας, πολλές φορές για συνθήκες εργασίας απάνθρωπες. Καμαριέρες οι οποίες τις είχαν βάλει σε άδειες πισίνες να τρίβουν τα πλακάκια για να έρθουν τα βιτιοφόρα να τις γεμίσουν. Λατζέριδες να λιποθυμάνε από την υπερκόπωση, καθώς είναι μήνες χωρίς ρεπό, το ίδιο και οι μάγειρες σε νησιά του Αιγαίου. Όλα αυτά την ώρα που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Βλέπουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να είναι υποστελεχωμένοι, δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι τόσο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Κρήτης. Όλοι αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί πρέπει να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους. Στην περιφερειακή σύσκεψη των σωματείων του τουρισμού επισιτισμού, παρουσία του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τέθηκε το πλαίσιο διεκδικήσεων που θα τεθεί στο νέο Υπουργό Εργασίας. Κύρια αιτήματα είναι η επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες και η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία.